Καμπανάκι κινδύνου για την στρατηγική πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η Βορειοατλαντική Συμμαχία με αφορμή την κίνηση τη Ρωσία να επαναλειτουργήσει τι στρατιωτικέ τη εγκαταστάσει στην Αρκτική, έκρουσε ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ κατά την επίσκεψή του στον Καναδά, που περιλάμβανε για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισμού ξενάγηση στι αμυντικέ εγκαταστάσει τη Αρκτική. Με τον Καναδό Πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό συμφώνησαν ότι ο συντομότερο δρόμο για του ρωσικού πυράβλου και τα βομβαρδιστικά αεροπλάνα να προσεγγίσουν την Δυτική Ευρώπη είναι μέσω τη Αρκτική οδού. Η Ρωσία αλλάζει την διοίκηση τη Αρκτική. Άνοιξε εκατοντάδε στρατιωτικέ περιοχέ, τόσο καινούριε όσο και εκείνε από το πρώην Σοβιετικό τη παρελθόν, όπω αεροδρόμια και λιμάνια με βαθιά νερά. Η Ρωσία επίση χρησιμοποιεί την όλη περιοχή ω πεδίο δοκιμή για πολλά από τα καινοτόμα οπλικά τη συστήματα. Ο Στόλτεμπεργκ δήλωσε ακόμη ότι το ΝΑΤΟ οφείλει να απαντήσει με αυξημένη παρουσία στην Αρκτική και να επενδύσει σε νέε δυνατότητε, υπενθυμίζοντα ότι με την ένταξη τη Φινλανδία και τη Σουηδία, οι 7 από τι 8 αρκτικέ χώρε θα αποτελούν μέλη του ΝΑΤΟ. Και η μόνη χώρα ουσιαστικά εκτό θα είναι η Ρωσία. Είναι σημαντικό το γεγονό ότι όλοι αναγνωρίζουμε την νέα γεωπολιτική πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ο κόσμο. Οι συμμαχικέ χώρε του ΝΑΤΟ επενδύουν περισσότερο στη διασφάλιση των περιοχών τη Βορειοατλαντική Συμμαχία στην Αρκτική. The Ο Στόρτενμπεργκ εξέφρασε επίση την ανησυχία του για την συνεργασία Κίνα-Ρωσία σε πλοία και εξέβρεση νέων πόρων ω μέρο μια όλο και πιο στενή μεταξύ του στρατηγική συνεργασία που αποτελεί πρόκληση, όπω είπε, για τι αξίε και τα ενδιαφέροντά μα.